σε μια άκρως εντυπωσιακή αποκάλυψη για την κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας. Το θερμό, όπως αποδεικνύεται, επεισόδιο που εκτυλίχθηκε νότια της Κρήτης, προέβη ο Γιώργος Σαχίνης στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Η πληροφορία λοιπόν της εκπομπής, καλά διασταυρωμένη από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων για αυτή την επιχείρηση, το Sea Guardian περιγράφει το εξής σκηνικό. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Ότι πλησιάζοντας γαλλική και ιταλική φρεγάτα, στα πλαίσια όμως νατοϊκής επιχείρησης, όχι της επιχείρησης Ειρήνη, ζητώντας με κανόνες εμπλοκής να ελέγξουν την κατάσταση, διαπίστωσαν ότι μία τουρκική φρεγάτα είχε ανοίξει ραντάρ και τους είχε κλειδώσει ο στόχος. Μετά από αυτό αποχώρησαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, απόψε το βράδυ ή το πολύ αύριο αναμένεται επίσημη αντίδραση του ΝΑΤΟ, καθώς οι κινήσεις της τουρκικής φρεγάτας χαρακτηρίστηκαν επιθετικές από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη εκεί, η οποία μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά εξελίξεις σε σχέση και με την Λιβύη. Η είδηση που προκαλεί αίσθηση και τριγμού στο νατοϊκό στρατηγείο εν αναμονή απαντήσεων αναφέρει ότι οι τουρκικές φρεγάτες απείλησαν νατοϊκά πλοία ανοιχτά της Λιβύης, τα οποία επιχειρούσαν νιοψία στο πλοίο το οποίο είχε κληθεί νωρίτερα να ελέγξει ελικόπτερο από την ελληνική φρεγάτα Σπέτσε, όμως κλήθηκε να επαναχωρήσει με εντολή του Ιταλού συντονιστή της επιχείρησης Ειρήνη. Ναι, ότι κάτι συνέβη, κάτι συνέβη. Τώρα, εάν λοκάρισε το γαλλικό, αυτό θα το μάθω αύριο. Μάλιστα. Έχεις όμως μια εικόνα ότι υπάρχει κάτι Βεβαίως. Σοβαρότερο από το Σπέτσε. Βεβαίως. Η πληροφορία μας όμως είναι πια διασταυρωμένη. Έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρότερο από ό,τι φανταζόντουσαν οι περισσότεροι. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εκπομπής, οι Τούρκοι ξεπέρασαν κάθε όριο προκλητικότητας και προέβησαν σε επιθετική ενέργεια, απειλώντας τα νατοϊκά πλοία. Όπως φαίνεται, επιχειρήθηκε κλείδωμα δια του ραντάρ σε μια προσπάθεια να πιστούν ότι θα αντιμετωπιστούν με ένοπλη βία αν επιμείνουν. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για επιθετική κίνηση σε βάρος νατοϊκών συμμάχων της Τουρκίας, που δεν είμαστε εμείς, είναι γαλλική και ιταλική φρεγάτα. Κύριε Σαχίνη, καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική. Τα ζητήματα που εγείρονται είναι πολύ σοβαρά, καθώς συνδέονται με μια παντελώς απαράδεκτη και αντισυμμαχική συμπεριφορά, η οποία αναμένεται να απαντηθεί. Εάν σε έχει κλειδώσει ο σύμμαχος, θα μου πείτε μπορεί να ευνηδιαστήκαν. Και υπήρχε κανόνας εμπλοκής, η συνέχεια θα ήταν διαφορετική. Η διακριτική οπισθοχώρηση, να το πω έτσι, η αποχώρηση, μάλλον δείχνει κι άλλος προς τις βουλήσεις πολλών, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν υπήρχαν κανόνες εμπλοκής. Τόσο για την απονείωση του ελικοπτέρου από το Σπέτσες και τη συνέχεια. Επομένως, αυτό το κάνει το όλο σκηνικό και την όλη αντίδραση την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει χωρίς συνέπειες ή είναι ένα περιστατικό το οποίο θα λήξει τις επόμενες ώρες.